Η ζώνη ρομπόλας έχει κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά. Αυτά έχουν να κάνουν και με τη μορφολογία του τόπου και με το κλίμα. Αναφορικά με τη μορφολογία, βρισκόμαστε σε ένα νησί περικυκλωμένο από θάλασσα και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παράλληλα όμως, είμαστε και σε ένα οροπέδιο, ψηλά στο βουνό. Οι αμπελώνες βρίσκονται σε υψόμετρο από 400-800 μέτρα, κάτι που δημιουργεί ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα. Το ορεινό ανάγλυφο του εδάφους σε συνδυασμό με τις βραδινές θαλάσσιες άβρες δημιουργούν κάποιες εξαιρετικές συνθήκες για την αμπελοκαλλιέργεια. Επίσης, αυτό το φτωχό, πετρώδες, ασβεστώδες έδαφος που έχει η ορεινή Κεφαλονιά είναι ένα προσόν για αυτή την ποικιλία. Αρέσει πάρα πολύ στη ρομπόλα. Τα ζεστολιθικά εδάφη είναι αυτά που δίνουν στους ίνους pop ρομπόλα Κεφαλονιάς αυτή τη φρεσκάδα, αυτή την τραγανή οξύτητα και την όμορφη και διακριτική επίγευση. Η ρομπόλα παραδοσιακά καλλιεργείται σε στυλ κυπέλου, το οποίο είναι ένα δοκιμασμένο σύστημα που προσφέρει κάλυψη εδαφική έναντι των ακτίνων του ηλίου, προσφέρει τους βλαστούς και τα σταφύλια να είναι πιο κοντά στο ριζικό σύστημα, άρα να μπορούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα το λιγοστό νερό που έχει η γη, μιας και τα μπέλια μας δεν αρδεύονται. Το νερό είναι, παρόλο που το νησί είναι καταπράσινο, το νερό είναι πάρα πολύ βαθιά. Οι γεωτρήσεις μας είναι στα 300 με 400 μέτρα και είναι κάτι το οποίο καθιστά απαγορευτική την άρδευση των αμπελώνων. Η κλιματική αλλαγή, την οποία όσοι ασχολούμαστε με τη φύση τη βλέπουμε και την νιώθουμε πολύ πιο έντονα, μας αναγκάζει να πειραματιζόμαστε και με τρόπους καλλιέργειας, αλλά και με χρήση νέων τεχνολογιών. Στο νησί καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σταφυλιού, με βασική τη ρομπόλα, η οποία παράγει τον ίνο pop ρομπόλα Κεφαλονιάς. Αμέσως μετά, ίσως πιο σημαντική, είναι η μαυροδάφνη, η οποία παράγει και τον ίνο pop μαυροδάφνη Κεφαλονιάς, ο οποίος είναι γλυκός, παράγει όμως και εξαιρετικά ξηρά κρασιά, κυρίως ερυθρά, αλλά και ροζέ. Σημαντική επίσης ποικιλία είναι το βοστιλίδι, αλλά και το τσαούσι, από τα οποία παράγονται τα πουγουέ πλαγιές ένου κρασιά, λευκά είναι αυτά, αλλά και άλλες ποικιλίες μικρότερης ίσως έκτασης και σημασίας. Πολλές αυτές τις ποικιλίες τις συναντάμε και σε άλλα νησιά του Ιωνίου, όπως και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Η ρομπόλα όμως είναι μοναδική, βρίσκεται στη Κεφαλονιά και όχι σε όλη τη Κεφαλονιά, σε αυτό το ορεινό όγκο που βρισκόμαστε εδώ, στη ζώνη ρομπόλας. Η ίνη pop ρομπόλα Κεφαλονιάς διακρίνονται για την ωραία οξύτητα, την τραγανή γεύση, τη φρεσκάδα, το ωραίο φρούτο στο οποίο κυριαρχούν τα εσπεριδοειδή όπως lime, grapefruit, κίτρο, αλλά και φλούδα πορτοκάλι, με κάποιες νότες όμως βοτανικές, αλλά και από λευκά άνθη, όπως γιασεμί, όπως χαμομήλι από πλευράς βοτάνων, αλλά και θυμάρι.